τώρα π.χ. που το έχεις στην έκτη σκάλα, κάνεις και ένα τέτοιο. Some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two. Γεια σας, μάγκες μου. Καλημέρα. Η ώρα είναι 6:20 το πρωί. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι πριν πάω στη δουλειά και όχι αφού την τελειώσω. Σε όλα αντίθετος, έτσι. Πριν αρχίσω όμως το βιντεάκι, θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχουμε φτάσει τα 230 sub, δηλαδή περάσαμε τα 200 από την τελευταία φορά που έκανα βιντεάκι. Πραγματικά, μάγκες, αρχίζω και βλέπω πολύ μεγάλη υποστήριξη. Αυτή η αίσθηση είναι πραγματικά το ό,τι καλύτερο για μένα. Σε αυτό το βιντεάκι θα συζητήσουμε για τις μανέτες τις οποίες τοποθέτησα. Θα κάνω ένα review πάνω στη μηχανή, τις έχω περίπου 4 μέρες. 3 με 4 μέρες. Ό,τι πρόκειται να σας πω είναι full αντικειμενικό και πάντα εννοείται βάζω μέσα την τιμή την οποία είχαν, έτσι, για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ήταν στα 16 ευρώ, ξαναλέω. Λοιπόν, η μανέτα του φρένου πραγματικά δεν το μετανιώνω καθόλου. Είναι τούμπανη, δηλαδή εντάξει, τη ρυθμίζει κιόλας. Δεν έχω να πω κάτι, είναι πραγματικά αυτό που ήθελα για το φρένο, ακριβώς. Για το συμπλέκτη, επίσης δεν έχω κάποιο θέμα. Αναλόγως το τι είδους βόλτα πάω να κάνω, ρυθμίζω και τη μανέτα. Δηλαδή, αν πρόκειται, όπου κάνει πολύ κρύο, έτσι, αν πρόκειται δηλαδή να πάω μια χαλαρή βόλτα ή να έχει κάποιο είδους κίνησης, θα ρυθμίσω τη μανέτα ή στη δεύτερη ή στην τρίτη σκάλα. Δηλαδή, στη δεύτερη και στην τρίτη πάει πιο μέσα και έχω να κάνω μόνο αυτό εδώ το πράγμα. Αν πρόκειται όμως να κάνω καγκουρίες και τα σχετικά, το βάζω όπως βλέπετε τώρα στην πέμπτη, έκτη, στην έκτη νομίζω. Κάτσε εδώ. Ναι, στην έκτη σκάλα, που έχω να κάνω μια πολύ πιο μεγάλη κίνηση. Έτσι με βολεύει εμένα, παιδιά. Δηλαδή, και πραγματικά το να το αλλάξει είναι πολύ γρήγορο. Έχει τύχει μέσα σε μία βόλτα να κάνω 7 αλλαγές. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Εντάξει, εννοείται πως όταν πρώτη φορά που το πήγα στη δεύτερη σκάλα μου κλείσε το μηχανάκι, γιατί πραγματικά δεν περίμενα να πιάσει τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ μικρή η απόσταση. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα π.χ. που το έχεις στην έκτη σκάλα, κάνεις και ένα τέτοιο. Νομίζω, μάγκες, έχω βελτιωθεί αρκετά πολύ, έτσι. Ναι, αρνητικά ρε παιδιά, τι να σας πω. Αρνητικά δεν έχω δει ακόμα, θα δείξει μέσα στον χρόνο. Μπορεί να μου χαλάσει καμιά ντίζα, χτυπά ξύλο, ξέρω εγώ. Θα δείξει, αυτά θα τα δείξει όλα ο χρόνος. Δηλαδή, τι να σας πω, τώρα εμένα μου φαίνεται τέλεια. Μπροστά στα μαμά, με 16 ευρώ, έχω βάλει και γαμό τις μανέτες, να σας το πω αλλιώς. Εννοείται δεν μου τις έχει χορηγήσει κάποιος, μόνος μου τις έβαλα γιατί το γούσταρα. Και γι' αυτό και σας τις δείχνω. Οι ίδιες μανέτες τις βρίσκεις στα 25 με 30 ευρώ, ακριβώς τις ίδιες. Για XTX πάντα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί εννοείται κάθε μηχανάκι παίρνει διαφορετική. Δεν παίρνουν όλα τα μηχανάκια τις ίδιες μανέτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Ας μιλήσουμε τώρα για το κανάλι. Ετοιμάζω κάτι εντελώς δικό μου. Θα παραγγείλω, δεν σας λέω τι ακριβώς ακόμα, κάτι πραγματάκια. Θα δω το πως φαίνονται και άμα μου κάνουνε, δηλαδή άμα έχουν βγει όλα κομπλέ, γιατί έχω μερικές αμφιβολίες. Εντάξει, εγώ θα σας το δείξω, εννοείται, μόλις το παραλάβω, για να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας.
Σήμερα έχω αλλάξει λίγο την τοποθεσία της κάμερας, την έχω βάλει λίγο πιο ψηλά. Πείτε μου το πώς σας φαίνεται και εσάς. Δεν έχω δει το πώς φαίνεται η κάμερα, αλλά η τοποθεσία της έχει αλλάξει προς τα πάνω, για να βλέπετε λίγο παραπάνω τον δρόμο και όχι το κοντέρ μου. Θέλω να σας ξαναευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Οπότε μάγες, αυτά και από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε σύντομα με νέο βιντεάκι.